βρισκόμαστε στη Μύκονο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι καθαρή γιατί αυτοκαθαρίζεται. Μικροοργανισμοί που ζουν στο νερό αφαιρούν τη μόλυνση τρώγοντάς την. Όμως αυτό απαιτεί χρόνο. Η νέα τουριστική σεζόν ετοιμάζεται να ξεκινήσει στη Μεσόγειο. Όμως αυτές οι ακτές ίσως να κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή. Τα ναυτικά ατυχήματα προκαλούν πετρελαιοκυλίδες που δεν είναι εύκολο να αφαιρεθούν από την επιφάνεια της θάλασσας. Ένα φορτηγό πλοίο με εκατοντάδες τόνους ντίζελ βρήκε σε βράχια και βούλιαξε. Πετρέλαιο χύθηκε στη θάλασσα. Τα πλωτά φράγματα και τα σκάφη με τα ειδικά σάρωθρα αποτελούν τον συνήθι τρόπο καθαρισμού της επιφάνειας. Υπάρχουν περιορισμοί στις δυνατότητες που έχει η μηχανική αντιμετώπιση μιας πετρελαιοκυλίδας. Πρώτα, τα πλωτά φράγματα δεν μπορούν να εμποδίσουν ολόκληρη την ποσότητα και ειδικά όταν έχουμε έντονο κυματισμό, μια έντονη θαλασσοταραχή. Και στη συνέχεια και τα μηχανικά μέσα δεν μπορούν να περισυλλέξουν μικρές ποσότητες, όπως είναι ένα φιλμ πετρελαιοκυλίδας. Ο καθαρισμός των διαρροών είναι δύσκολος. Όμως το να περιμένουμε πότε οι θαλάσσιοι μικροοργανισμοί θα φάνε τη μόλυνση δεν αποτελεί επιλογή. Μήπως τα βακτήρια μπορούν να τραφούν ταχύτερα? Ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα που συντονίζεται από την Ελλάδα ίσως έχει την απάντηση. Το κύριο αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος Skillspiel είναι να δημιουργήσουμε καινούργιες τεχνολογίες όπου ουσιαστικά καθιστούμε τους θαλάσσιους μικροοργανισμούς που διασπούν το πετρέλαιο να το κάνουν πολύ πιο νωρίς, να ξεκινάνε αυτή τη δραστηριότητα νωρίτερα, καθώς επίσης και σε μεγαλύτερους ρυθμούς, ώστε να έχουμε μια πολύ καλύτερη αποτελεσματικότητα. Τι χρειάζεται λοιπόν για να αφαιρέσουμε μια πετρελαιοκυλίδα με απλό τρόπο και με σεβασμό στο περιβάλλον? Οι ερευνητές προχωρούν σε εξομοίωση διαρροής πετρελαίου. Ψεκάζουν το νερό με βιοδιασπόμενο σπρέι από φυτικό λάδι για να το αναμίξουν με το πετρέλαιο. Ο ψεκασμός με το επιφανειοδραστικό δεν εξαφανίζει το πετρέλαιο. Απλά το σπάει σε σταγονίδια, στα οποία οι μικροοργανισμοί μπορούν να επιτεθούν για να το καθαρίσουν. Για τη δημιουργία αυτών των βακτηρίων δεν χρειάζεται η χρήση βιοτεχνολογίας. Οι μικροοργανισμοί εμφανίζονται στη θάλασσα όποτε σημειωθεί διαρροή πετρελαίου. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να βοηθήσουμε τα βακτήρια να μεγαλώσουν ταχύτερα. Παίρνουμε ένα δείγμα μολυσμένου θαλασσινού νερού. Το φέρνουμε στο εργαστήριο και καλλιεργούμε μικροοργανισμούς. Αφού δημιουργήσουμε μια μεγάλη βιομάζα βακτηρίων, τα ψεκάζουμε στην πετρελαιοκυλίδα. Έτσι επιταχύνουμε τη φυσική διαδικασία του θαλάσσιου αυτοκαθαρισμού. Για να διατηρήσουν τα βακτήρια σε εγρήγορση, οι ερευνητές τους παρέχουν φόσφορο και άζωτο. Για τον λόγο αυτό, εφήβραν σωματίδια που παρέχουν αυτά τα συστατικά ακριβώς εκεί που χρειάζεται, στη μολυσμένη θάλασσα. Αν μπουν μία φορά στο νερό, τα βακτήρια αποκτούν διατροφικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, στερούνται φωσφόρου και αζότου. Ουσιαστικά η επαφή με θρεπτικά συστατικά θα δημιουργήσει και άλλα βακτήρια. Έτσι θα μπορέσουμε να καθαρίσουμε το πετρέλαιο πολύ πιο αποτελεσματικά. Τα βακτήρια τρώνε το πετρέλαιο, το πλανκτόν τρώει τα βακτήρια και η τροφική αλυσίδα στη θάλασσα συνεχίζεται. Αυτός ο φυσικός τρόπος καθαρισμού των πετρελαιοκυλίδων αναμένεται να καταστεί διαθέσιμος στο εγγύς μέλλον.